Ένα Έλληνα 49 ετών έχει συλληφθεί από το τμήμα διαρρηκτών τη ασφάλεια Αττική για την υπόθεση τη κλοπή των πινάκων το 2012 από την Εθνική Πινακοθήκη. Ο 49χρονο εντοπίστηκε από του αστυνομικού τη ασφάλεια μετά από συνδυαστική μελέτη των στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια και προσήχθη στη Γαδά όπου ομολόγησε τη συμμετοχή του στην κλοπή και υπέδειξε στου αστυνομικού το σημείο που έκρυβε του δύο πίνακε. Οι πίνακε βρέθηκαν στην Κυρατέα σε σημείο μέσα σε ρεματιά, συσκευασμένοι και προστατευμένοι για να μην υποστούν φορέ. Πρόκειται για τον πίνακα του Πικάσο, γυναικείο κεφάλι, που είχε φιλοτεχνηθεί το 1939 και το δόρισε ο μεγάλο ζωγράφο το 1949 στον ελληνικό λαό ω τιμητική προσφορά για τη γενναία αντίσταση κατά τη γερμανική κατοχή. Ο δεύτερο είναι ένα πίνακα του Ολλανδού Πιέτ Μοντριάν του 1905 που απεικονίζει έναν ανεμόμυλο κατά μήκο ποταμού. Ο ανεμόμυλο Στάμερ, ο οποίο αγοράστηκε το 1963 από τον Αλέξανδρο Παπά, ο οποίο τον δόρισε στη συνέχεια στην Εθνική Πινακοθήκη.